Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλος κύριος Ιερεμίας μόλις τώρα στέλνει τη συμπαράστασή του και λέει ότι αν και δεν είναι παρόν, πνευματικά βρίσκεται μαζί μας και μας στηρίζει. Μπράβο! Ευχαριστούμε. Καλούμε στο βήμα. Καλούμε στο βήμα τον Πανοσιωδιωτάτο καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Αυγουστίνου Λιπόνος και Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ Νεκτάριο Μουνατσιώτη. Για μας τους χριστιανούς, ελεύθερος ο νους. Για μας τους χριστιανούς, ελεύθερος ο νους. Για μας τους χριστιανούς, ελεύθερος ο νους. Σεβαστοί πατέρες, σεβαστοί αδελφοί, σήμερα ζούμε ένα μεγαλείο μπροστά στις χιλιάδες λαού που έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγματος για να ζητήσουν ανθρώπινα δικαιώματα. Φωνή λαού, οργή Θεού. Φωνή λαού, οργή Θεού. Φωνή λαού, οργή Θεού. Κάποτε οι πατέρες μας συγκεντρώθηκαν εδώ για να φτιαχτεί το Ελληνορθόδοξο Σύνταγμα. Και εμείς ζητάμε την προστασία του Συντάγματος σύμφωνα με το τελευταίο άρθρο της που λέει ότι η σωτηρία της Ελληνορθόδοξου πίστεως και του Συντάγματος ανήκει σε αυτόν, σε αυτόν τον λαό. Ελλάς Ορθοδοξία, ελλάς θεωρία, ελλάς Ορθοδοξία, ελευθερία, ελλάς Ορθοδοξία, ελευθερία. Εάν δεν δώσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτά που έχουμε και τα καταργήσουν, τότε θυμηθείτε το, στη Βουλή δεν θα μείνει λίθος επί λίθων. Όχι στην κάρτα του πολίτη, όχι στη νέα δικτατορία. Όχι στην κάρτα του πολίτη, όχι στη νέα δικτατορία. Όλα. Όλοι οι πατέρες που είμαστε εδώ και όλη η Επιτροπή σας καλούμε και στην επόμενη μεγαλειώδη συγκέντρωση που θα γίνει στις 27 Μαρτίου, ημέρα Σταυροπροσκυνήσεως, στις 3 η ώρα το απόγευμα, για να έρθουν οι χιλιάδες λαού που δεν μπόρεσαν να φτάσουν σήμερα διότι πήγαν το πρωί να εκκλησιαστούν. Θα καταφτάσουν λοιπόν 27 Μαρτίου από όλα τα μέρη της Ελλάδος το πεδίο του Άρεως. Θα ξεκινήσουμε από εκεί και θα κάνουμε πορεία προς τη Βουλή τότε. Όχι στην κάρτα του πολίτη, όχι στην κάρτα του πολίτη, όχι στην κάρτα του πολίτη. Και αρχηγό να μας οδηγεί. Δεν βλέπετε ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Ανοιξιάτικη ημέρα έκανε. Θα νικήσουμε, αδέλφια μου. Ναι. Η Ορθοδοξία θα θριαμβεύσει και πάλι. Πολύ λαού, οργή Θεού. Πολύ λαού, οργή Θεού. Φωνή λαού, οργή Θεού. Ήδη οι 300 της Βουλής. Ψήφισαν το φορολογικό νομοσχέδιο
την πάρουν στα παιδιά του. Οι 300 της Βουλής ήδη τρέμουν. Λίθος επί λίθων δεν θα μείνει. Όπως δεν έμεινε στο ναό του Σολομώντα. Αδέλφια μου, προσέξτε και κάτι άλλο. Προσέξτε παρακαλώ. Τον Καλλικράτη που έκαναν δεν είναι τυχαίος. Ακούστε που αποσκοπεί ο Καλλικράτης. Ο Καλλικράτης είναι ένα σχέδιο να κατεβάσει τον κόσμο από την επαρχία στις μεγάλες πόλεις. Γι' αυτό κλείνουν τα νοσοκομεία, γι' αυτό κλείνουν τα σχολεία της επαρχίας, συρρυκνώνουν, πήραν το δάσκαλο, τώρα παίρνουν και τον παπά, διώχνουν τον παπά από τις ενορίες της επαρχίας. Θα κλείσουν τα χωριά. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί το κάνουν αυτό? Διότι οι πολυεθνικές που θα έρθουν απ' έξω, αφού απολύουν κόσμο, αυτοί είναι έτοιμοι να φέρουν τις πολυεθνικές που θα δώσουν δουλειές, αλλά με 500 και 600 ευρώ. Αυτό κάνουν και θέλουν το λαό στις πόλεις για να τον αρμέγουν. Για να τον αρμέγουν οι πολυεθνικές. Γι' αυτό διώξαν τον πρόεδρο από τα χωριά. Διώξαν τον δάσκαλο. Τώρα διώχνουν και τον ιερέα. Σατανικός χέρι. Αφού τους μαντρώσουν, μας μαντρώσουν μάλλον, μέσα στις μεγάλου πόλεις. Και γι' αυτό ο Καλλικράτης, ακούστε το πατέρες, δεν προβλέπει χρήματα για να φτιαχτεί η δεξαμενή του χωριού αν χαλάσει που πίνουμε νερό. Δεν προβλέπει χρήματα για να φτιάξουν το δρόμο ξανά του χωριού αν χαλάσει. Που σημαίνει θα αναγκάσουν τους πολίτες να κατέβουν στις πόλεις ώστε να ελέγχονται. Και για να ελέγχονται θέλουν την κάρτα του πολίτη. Όχι στην κάρτα του πολίτη. Όχι στην κάρτα του πολίτη. Όχι στην κάρτα του πολίτη. Πρέπει, όπως στο μαντρί όταν βάζουμε τα πρόβατα, στο μοναστήρι έχω πρόβατα και κατσίκια, ο μοναχός ο Βοσκός μετράει ένα-ένα για να δούμε αν μπήκαν όλα στο μαντρί. Έτσι αφού κατεβάσουν τους ανθρώπους από την πόλη, τους θέλουνε από τα χωριά, αφού τους κατεβάσουν στην πόλη, θα τους αριθμοποιήσουν όπως αριθμοποιούν τα πρόβατα. Γι' αυτό θέλουν την κάρτα του πολίτη. Ελλάδα, μπορείς την κάρτα να αρνηθείς. Ελλάδα, μπορείς την κάρτα να αρνηθείς. Ελλάδα, μπορείς την κάρτα να αρνηθείς. Προσέξτε και κάτι άλλο. Από το 1983, από το 1986, κατεβάζουμε το λαό στους δρόμους και πετύχαμε μέχρι το 2011 να μην βγάλουν την ηλεκτρονική ταυτότητα. Θα πετύχουμε και τώρα, αδέλφια μου. Όμως πρέπει να ακούσετε και μια άλλη αλήθεια. Ξέρετε τι φταίει για την κατάστασή μας, και την οικονομική και την θρησκευτική? Ξέρετε τι φταίει? Φταίει
Εκείνο το ανήκουμε στη Δύση. Εκείνο το ανήκουμε στη Δύση, φταίει. Γι' αυτό δεν πήραμε τα λεφτά της Ρωσίας ή της Κίνας. Διότι έχουμε υπογράψει, έχουμε υπογράψει τη συνθήκη του Μάστριχ και της Λισαβόνας, που λέει ότι θα μείνουμε στη Δύση και θα πειθαρχούμε σαν ζώα και σαν πρόβατα. Όχι λοιπόν, όχι στη Δύση, όχι στη Δύση. Φωνή λαού, οργή Θεού, φωνή λαού, οργή Θεού, φωνή λαού, οργή Θεού, φωνή λαού, οργή Θεού, όλοι μαζί. Λοιπόν, επιπλέον, για όλα αυτά λοιπόν, και το διαβάστε σας παρακαλώ, διαβάστε το μνημόνιο, πρέπει να το διαβάσετε, 40 είναι το πρώτο και 60 σελίδες το δεύτερο. Θα δείτε ότι το μνημόνιο είναι η συνθήκη του Μάστριχ, της Λισαβόνας και του Σέγγεν, που λέει στον Πρωθυπουργό και στους βουλευτές, επιτέλους εφαρμόστε όσα υπογράψατε όταν μπήκατε στην ΕΟΠ, και αν δεν θέλετε βγείτε από την ΕΟΠ. Να φύγουμε, αν είναι έτσι. Δεν θα πουλήσουμε, δεν θα πουλήσουμε την Ελλάδα και την Ορθοδοξία για μερικά ευρώ και μερικά δολάρια. Όχι, αδέλφια μου, θα φωνάζουμε εμείς Ελλάδα, Ορθοδοξία, Ελλάδα, Ορθοδοξία, Ελλάδα, Ορθοδοξία, όλοι μαζί, Ελλάδα, Ορθοδοξία, Ελλάδα, Ορθοδοξία, Ελλάδα, Ορθοδοξία, Ελλάδα, Ορθοδοξία. Και τελειώνοντας, τελειώνοντας, πρέπει να δηλώσουμε ανάμεσά σας, κάποιοι νέοι μοιράζουν ένα φέι βολάν για τις 27 Μαρτίου και έχει και τηλέφωνο επάνω. Να πάρετε από αυτή την πρόσκληση για τις 27 Μαρτίου όλοι και να πάρετε τηλέφωνο να σας στείλουμε φέι βολάν να μοιράσετε σε όλη την Ελλάδα. Και σε κάποιους που λένε ότι εμείς έχουμε το Χριστό στην ψυχή μας και γι' αυτό δεν φοβόμαστε ούτε τον Αντίχριστο, ούτε το 666, ούτε φοβόμαστε, λένε, την κάρτα του πολίτη. Ούτε στο χέρι, ούτε στο κεφάλι, αντίσταση και πάλι. Ούτε στο χέρι, ούτε στο κεφάλι, αντίσταση και πάλι. Ας ακούσουν λοιπόν, αδέρφια μου. Εμείς οι χριστιανοί είμαστε χαραγμένοι και στο κεφάλι και στα χέρια και στα πόδια με το χάραγμα του μύρου της βαπτίσεως, με το χάραγμα του σταυρού. Όσα λοιπόν 666, αν πάνε να μας δώσουν με το ζόρι, δεν μπορούν να το πετύχουν. Έστω και αν μας δέσουν, δεν θα έχει καμία μια δύναμη. Δεν φοβόμαστε λοιπόν. Εμείς, όπως γράφει και το φέι βολάν πίσω, κάνουμε υπακοή στο νόμο του Θεού. Υπακούμε στην Αγία Γραφή που λέει ότι όταν αλλάξει το σύστημα το οικονομικό και θα έχει σαν κωδικό ένα νούμερο, το 666, μη δεχτείτε το νέο οικονομικό σύστημα. Μη δεχτείτε, λέει η Γραφή. Που θα κάνω λοιπόν εγώ σαν χριστιανός? Όχι. Που έχω το Χριστό στην καρδιά μου. Υπακοή στους άρχοντες ή υπακοή στον νόμο του Θεού? Τι μου λέει ο Παύλος?
δι Θεό μάλλον οι ανθρώποι. Εμείς λοιπόν δηλώνουμε, όλοι που είμαστε εδώ και οι χιλιάδες λαού που δεν μπόρεσαν να έρθουνε, δηλώνουμε ότι δεν θα παραλάβουμε και να δω τι θα κάνουν με όλους εμάς. Για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, τους χιλιαστές, τους αιρετικούς που δεν πιάνουν όπλο, βρήκαν λύση. Για τους μετανάστες βρίσκουν λύση. Να βρουν και για τους Έλληνες χριστιανούς.